φορείας είναι σενάριο του τελευταίου μήνα. Βγήκε στις εφημερίδες την τελευταία εβδομάδα. Όπως καταλαβαίνετε, το είχα ακούσει εκεί περίπου, στο μήνα. Όταν μας κάλεσε ο Πρωθυπουργός κάτω στην Αθήνα, την Τετάρτη για να μας μιλήσει για τον Καλλικράτη, υπήρχε το σενάριο αυτό, γι' αυτό και την επόμενη μέρα πήγα στο Υπουργείο. Το έβαλα θέμα, μίλησα με βασικούς πράγματι, οι οποίοι είπαν το εξής. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει θέμα κατάργησης της εφορίας Σερβίων, είναι μία εφορία ανά Καλλικράτιο Δήμο. Δηλαδή στον νομό Κοζάνης, τέσσερις. Υπάρχει θέμα κλεισίματος μία από τις εφορίες, Βούιο. Θα μείνει μία από τις δυο. Εκεί μπαίνει και θέμα κλεισίματος του Τελωνίου. Πέρασε αυτό, δεν κάναμε τίποτα. Βγήκε όμως ως δημοσίευμα. Το γεγονός ότι βγήκε ως δημοσίευμα σημαίνει κάτι. Εγώ δεν το περνάω το κούτο δημοσίευμα, γι' αυτό και είμαι εδώ απόψε. Μπορεί να έχουμε αυτή τη διαβεβαίωση και πράγματι υπάρχει διαβεβαίωση, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, έτσι ώστε οποιοδήποτε σεράνιο αρνητικό εξέλιξης για το κλείσιμο της εφορίας Σερβίου να μας βρει αντίθετους όλους, και τη σημερινή Δημοτική Αρχή και την επόμενη. Το να επιχειρηματολογήσω γιατί δεν πρέπει να κλείσει η εφορία του Σερβίου είναι νομίζω ρητό. Δεν θα μας κουράσω. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι. Θέλω να σας πω μόνο ότι ήδη έχω στείλει μια επιστολή, έτσι, προσωπική όμως, όχι ως δήμαρχος, έτσι. Από μία του μηνός θα μπορώ να μιλήσω με διαφορετικό τρόπο. Στον λόγο Κωνσταντίνο, ακριβώς εξηγώντας τους λόγους γιατί δεν πρέπει να κλείσει η εφορία Σερβίων, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία αναφέρω. Η ουσία είναι όμως ότι πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Να καταλάβουν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να κλείσει η εφορία. Και συμφωνώ φυσικά με το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Να πω λίγο. Κύριος Δήμαρχος. Ναι, ήθελα να σε ενημερώσω ότι είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να έρθουν όλοι οι κάτοικοι των δημοτικών διαμερισμάτων του Βόρειου Τμήματος να έρθουν στην Αδόη Σερβίων. Και αυτό που μας είπαν ότι. Ναι, με το Καλλικρατικό Δήμο, αυτό θέλω να το εκθέσω γιατί πρέπει να γίνουν κάποια αλλαγές στο τάξης, κάτι για να μεταφερθούν και οι δημότες μας οι απέναντι να έρχονται να εξυπηρετούνται από την Δόη Σερβίων. Έχεις δίκιο, σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία. Έχουμε τοποθετηθεί προεκλογικά γι' αυτό και θα το παλέψουμε. Αν δεν έχετε κάνει, σας ευχαριστώ και εμείς θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση. Πρέπει να ενοποιηθεί ο Δήμος και σε αυτό. Όχι μόνο σε θέματα. Θέμα ΟΤΕ, θέμα εφορίας, συγκοινωνίες, σχολεία εκπαιδευτικά της χαλιώς είναι ενοποιημένη. Αστυνόμευση είναι έτσι και σημεία πια. Ό,τι αφορά το Δήμο θα γίνει ενοποίηση όλων των υπηρεσιών. Και κτηνιατρικός. Ναι, κάτι που ξέχασα να πω έτσι, θέλω να σου πω να το πω.